φωνάζοντας «Πούτιν φύγε» και όχι στη Σοβιετική Ένωση. Εκατοντάδες Αρμένοι βγήκαν στους δρόμους του Ερεβάν διαμαρτυρώμενοι για την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου. Στο πνεύμα των διαδηλώσεων στην Ουκρανία, οι ακτιβιστές στο Ερεβάν καλούν την κυβέρνησή τους να μην υποκύψει στις πιέσεις του Κρεμλίνου για στενότερη συνεργασία με τη Μόσχα και παράλληλη απομάκρυνση από την Ευρώπη. Αναφερόμενος πάντως στις διαδηλώσεις στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε πως δεν έχουν άμεση σχέση με τη μη υπογραφή του συμφώνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψή μου, όλο αυτό είναι μια προσπάθεια να αποσταθεροποιηθεί η παρούσα και θέλω να το τονίσω, νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας. Και επιπλέον, αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει καμία σχέση με επανάσταση. Είναι μια πολύ καλά προετοιμασμένη διαμαρτυρία που κατά τη γνώμη μου είχε ετοιμαστεί όχι για τώρα, αλλά για την προεκλογική εκστρατεία εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2015, σχολίασε ο Ρώσος Πρόεδρος. Οι διαδηλωτές στο Ερεβάν προσπάθησαν να επιδώσουν στην κυβέρνηση ψήφισμα κατά της ένταξης της Αρμενίας στην Τελωνιακή Ένωση με τη Ρωσία. Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η ένταξη της Αρμενίας στην Τελωνιακή Ένωση της Ρωσίας, του Καζακστάν και της Λευκορωσίας θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομική της δυναμική.